Με βασικό σκοπό του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, την κριτική διερεύνηση και τον επιστημονικό διάλογο γύρω από τις επίκαιρες εξελίξεις στον χώρο της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με κεντρικό άξονα αναφορά στη λειτουργία τους πρωτίστως στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ευρύτερα στην κοινωνία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την πολιτική, ξεκινάει στο Ηράκλειο αύριο το 6ο επιστημονικό συνέδριο του ΙΕΚΕ. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και σε αυτό. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να είναι όλα άψογα και να μην έχουμε εκπτώσεις, να μην έχουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα που τόσα χρόνια το ΙΑΚΕ υποστηρίζει και όλα να είναι αντάξια αυτής της διοργάνωσης των προηγούμενων χρόνων. Στο συνέδριο την ευθύνη της συνδιοργάνωσης έχει η Περιφέρεια Κρήτης με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς Έφη Κουτεντάκη να σημειώνει ότι στον καιρό της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων που προωθούν την πληροφορία, η διάκριση από τα fake news αποτελεί στοίχημα, όπως στοίχημα αποτελεί η ανάγκη εγρήγορσης σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, να εισάγει τις τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες, υιοθετώντας τμήμα τους ακόμη και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τις προτάσεις που θα καταθέσει το σύνολο της επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινότητας, θα διεξαχθούν συμπεράσματα τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, που θα απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα της κοινωνίας μας και των πολιτών, που δεν είναι άλλο από την σωστή και έγκυρη πληροφορία, να αναγνωρίζουμε τη σωστή και έγκυρη πληροφορία σε σύγκριση και σε αντιστολή με τα fake news που δυστυχώς διαδίδονται γρήγορα και χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Επίσης, στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των μαθητριών του νησιού μας. Από την πλευρά τους, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δήλωσαν έτοιμοι να δώσουν στο συνέδριο τη συνέχεια που πρέπει, μετά τα πρώτα 5 επιτυχημένα συνέδρια που έχουν διεξαχθεί, στο οποίο θα συμμετέχουν, όπως τόνισαν, περισσότεροι από 350 επιστήμονες διαζώσεις αλλά και με εξαποστάσεως παρουσία, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό που, όπως επισημάνθηκε, θα τηρηθούν πιστά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ξεκινάμε αύριο. Αύριο το βράδυ στις 7.30 ώρα θα είναι η πανηγυρική έναρξη του συνεδρίου με ομιλητή τον κύριο Ζώρα, τον πρόεδρο του ΕΑΠ. Να πω επίσης ότι έχουν προγραμματιστεί παράλληλες εκδηλώσεις ώστε να γνωρίσουν οι επισκέπτες που θα έρθουν στην Κρήτη τα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου. Θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα διαλόγου, το οποίο θα είναι παρακαταθήκη και για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τον τόπο μας, το Ηράκλειο και την Κρήτη.